35.000 Τούρκοι στρατιώτες σε στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας στη Συρία. Η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία θα είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ. Σύμφωνα με την τουρκική έκδοση, Türkiye Gazetesi, τουρκική εφημερίδα θα είναι πει, επικαλούμενοι στρατιωτικές πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας στη στρατιωτική επιχείρηση θα συμμετάσχουν 35.000 Τούρκοι στρατιώτες και περίπου 40-50.000 μαχητές. Για σύγκριση, περίπου 10.000 Τούρκοι στρατιωτικοί και περίπου 25.000 μαχητές συμμετείχαν σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία, στον κλάδο Ελέας. Σας τα είχα αναλύσει σε έρευνά μου πρόσφατα. Τι αναφέρει η εφημερίδα? Οι προετοιμασίες για μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του ΠΚΚ στη Βόρεια Συρία συνεχίζονται. Στην Άγκυρα κλήθηκαν οι διοικητές των ομάδων της Συριακής Αντιπολίτευσης που πολεμούν στις περιοχές των επιχειρήσεων Ασπίδα του Εφράτη, Πηγή Ειρήνης και Κλάδος Ελέας. Τα είχα και τα τρία αναλύσει. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύριες κατευθύνσεις με στρατό 35.000 ατόμων σύμφωνα με τις αναφορές που ελήφθησαν. Πληροφορίες για τον συντονισμό της ομάδας προέλασης και την τακτική στρατηγική της επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί τέθηκαν υπόψη διοικητών του Εθνικού Στρατού Συρίας. Η τοποθεσία και ο αριθμός των στρατιωτών που θα συμμετάσχουν στις εχθροπραξίες στα μέτωπα του Τάρ Ραφάτ, της Μπαν Μπιτζ, της Αενίσα και του Τέλτα Άμρ έχουν προσδιοριστεί, αναφέρει η Τουγιέ Καζέτες. Μια τόσο μεγάλη δύναμη Τουρκίας και μαχητών δημιουργεί μια πολύ μεγάλη απειλή για την κατάληψη του βόρειου τμήματος της Συρίας. Κρίνοντας από τα στοιχεία των Συριακών πηγών, η Δαμασκός είναι έτοιμη να στήσει στρατό 200.000 ατόμων εναντίον τρομοκρατών και τουρκικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κουρδικών σχηματισμών. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας από τον Συριακό στρατό, η τουρκική πλευρά θα μείνει χωρίς αεροπορική κάλυψη, κάτι που θα περιπλέξει πολύ κάθε προέλαση στο βόρειο τμήμα της Συρίας. Τι γίνεται όμως με τη Ρωσία, εγώ σας τα είχα προφητεύσει. Δεν αντιδρά στις ενέργειες της Τουρκίας. Αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια στο Συριακό στρατό. Ωστόσο, προφανώς, Ρώσικος στρατός αναμένεται να είναι έτοιμος να παρέμβει στην κατάσταση αν η Άγκυρα επιτεθεί στη Συρία, τονίζουν τα τοπικά μέσα.